Ατλαντίδα, Ελντοράντο, Τρία είναι μερικές από τις μυθικές πόλεις που εκατοντάδες άτομα αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αναζήτησή τους. Κάποιες από αυτές βρέθηκαν, όμως κάποιες άλλες εξακολουθούν να κινούνται στη σφαίρα της μυθολογίας, εξάπτοντας τη φαντασία των απανταχού θαυμαστών και εξερευνητών. Θα πάμε τώρα στην Παταγωνία, την πόλη των Κεσάρων ή επίσης γνωστή ως Wandering City ή City of Patagonia. Πρόκειται για μια μυθική πόλη που θεωρείται ότι βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ανώτιας Αμερικής. Η πόλη δεν έχει βρεθεί ποτέ και θεωρείται από τους περισσότερους ως ακόμη ένας μύθος. Όμως υπήρχαν αρκετοί στο πέρασμα του χρόνου που την αναζήτησαν, κυρίως άπικοι εξερευνητές. Μάλιστα, με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκαν διάφοροι μύθοι για την πόλη, με μερικούς από αυτούς να αναφέρουν ότι κατοικείται από γίγαντες με ύψος 10 ποδιών και άλλο ότι είναι μία πόλη φάντασμα που εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Βέβαια, λέγεται ότι είχε ιδρυθεί από τους επιζήσοντες ενός ισπανικού ναυαγίου και θεωρείται ότι στην πόλη υπήρχαν τεράστιες ποσότητες από χρυσό και κοσμήματα. Η πόλη που θα αναφέρουμε τώρα γίνει διάσημη από τα επικά ποίηματα του Ομήρου. Γνωστή για τον Τροϊκό πόλεμο, η αρχαία Τροία ήταν μια ισχυρά οχυρωμένη πόλη, χτισμένη σε έναν λόφο κοντά στον ποταμό Σκαμάντερ. Η παράκτια θέση της επίτρεψε να γίνει μια μεγάλη ναυτική δύναμη και κοντινές πεδιάδες παρήχαν άριστο έδαφος για τις καλλιέργειες. Επιπροσθέτως, η Τροία θεωρήθηκε από πολλούς ότι ήταν στην ουσία ένας μύθος, έως ότου ανασκάφηκε αρχικά το 1270 από τον Χέινριχ Σλίμαν, ο οποίος ανακάλυψε ότι υπήρξαν στην πραγματικότητα πολυάριθμες πόλεις στην περιοχή, οι οποίες κατά τη διάρκεια των ετών είχαν χτιστεί μία πάνω από την άλλη. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που αμφισβητούν τα ευρήματα και υποστηρίζουν ότι τα αρχαία αυτά ερείπια δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Τροία. Υποθετικά αυτή η πόλη που τώρα θα πούμε βρίσκεται βαθιά στις ζούγκλες της Βραζιλίας. Στη χαμένη πόλη του Ζήτα λέγεται ότι ζούσε ένας προηγμένος πολιτισμός με ένα περίπλοκο δίκτυο από γέφυρες, δρόμους και ναούς. Η μανία για την πόλη άρχισε όταν βρέθηκε ένα έγγραφο στο οποίο ένας Πορτογάλος εξερευνητής επέμενε ότι είχε επισκεφθεί την πόλη το 1753, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο για τον ίδιο ποτέ. Η πόλη του Ζήτα έγινε ακόμα πιο διάσημη μετά την εξαφάνιση του εξερευνητή Πέρσι Φόσετ, ο οποίος το 1925 εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος. Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν, διάφοροι άλλοι τυχοδιώκτες έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την πόλη. Τα τελευταία χρόνια, μια πόλη γνωστή ως Κοχιγκούγκου ανακαλύφθηκε στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου και παρουσίασε στοιχεία περίπλοκων οχυρώσεων και εφαρμοσμένης μηχανικής που οδήγησε πολλούς να σκεφτούν ότι αυτή η πόλη μπορεί να είναι η πηγή του μύθου της Ζήτα. Πάμε και σε μια άλλη χαμένη πόλη. Η Πέτρα βρίσκεται στην Ιορδανία κοντά στην Νεκρά Θάλασσα και πιστεύεται ότι ήταν ένα κέντρο εμπορίου για τα καραβάνια. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι η έξοχη αρχιτεκτονική της πέτρας, η οποία είναι χαραγμένη στους βράχους των περιβαλλόντων βουνών. Αυτό βοήθησε στο να γίνει η Πέτρα μια φυσικά ενισχυμένη πόλη όταν καθιερώθηκε ως πρωτεύουσα το 100 π.Χ. Υπάρχουν αποδείξεις ότι δημιουργήθηκαν πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα στην πόλη, όπως τα φράγματα και οι δεξαμενές, οι οποίες βοήθησαν τους κατοίκους της πλημμύρης της περιοχής και αποθήκευαν το νερό για χρήση σε περιόδους ξηρασίας. Μετά από εκατοντάδες χρόνια ευημερίας, η πόλη πέρασε παρακμή όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την περιοχή. Επιπροσθέτως, το 363 μετά Χριστόν, ένας σεισμός κατέστρεψε πολλά από τα κτίρια της. Και έτσι, η πέτρα εγκαταλείφθηκε τελικά και ξεχάστηκε έως ότου να αποκαλυφθεί και να γίνει στον κόσμο ευρέως γνωστή το 1812 από έναν Ελβετό εξερευνητή. Μία από τις πιο διάσημες θρηλυκές πόλεις, δηλαδή το Ελντοράντο, ήταν μία μυθική αυτοκρατορία που υποτίθεται ότι βρίσκεται στις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής. Η ονομασία της σημαίνει The Golden One και η πόλη κυβερνιόταν από έναν ισχυρό βασιλιά. Μάλιστα, διέθετε ανίποτο πλούτο και χρυσό και κοσμήματα. Την εποχή των κατακτήσεων η πόλη ήταν το όνειρο κάθε κατακτητή και πολλές καταστροφικές εκστρατείες ξεκίνησαν σε αναζήτησή της. Η πιο γνωστή από αυτά ήταν με επικεφαλή τον Γοζάλο Πιζάρο, ο οποίος το 1541 οδήγησε μία ομάδα 300 στρατιωτών και πολλές χιλιάδες Ινδούς στη ζούγκλα για την αναζήτηση του Ελντοράντο. Η ομάδα του αποδεκατίστηκε από την ασθένεια, την πείνα και τις επιθέσεις από τους ντόπιους και έτσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εκστρατεία και να γυρίσει με άδεια χέρια. Ιδρύθηκε το 3100 π.Χ. και ήταν η πρωτεύουσα της αρχαίας Αιγύπτου. Χρησίμευε ως διοικητικό κέντρο για εκατοντάδες χρόνια πριν εγκαταλειφθεί με την άνοδο της Θήβας και της Αλεξάνδρειας.
Στο αποκορύφωμά της, η Μέμφις εκτιμάται ότι είχε πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη πόλη της αρχαιότητας. Με τα χρόνια, η τοποθεσία της Μέμφις ξεχάστηκε μέχρι να καλυφθεί πάλι από μια εκστρατεία του Ναπολέοντα στα τέλη του 1700. Δυστυχώς, πέτρες από τα ερείπια είχαν διατεθεί για την κατασκευή γύρω οικισμών και πολλά σημαντικά μέρη της περιοχής παραμένουν άγνωστα για τους ιστορικούς. Η περιοχή της Καμπόζης, Αγκόρ, υπήρξε ως κέντρο εξουσίας για την αυτοκρατορία των Χμέρ από το 800 μετά Χριστόν έως και το 1400. Η περιοχή εγκαταλείφθηκε μετά από την πτώση της αυτοκρατορίας που έληξε με μία εισβολή από τους στρατούς της Ταϊλάδης το 1431, αφήνοντας την τεράστια πόλη και τους χιλιάδες βουδιστικούς ναούς να χαθούν από τη ζούγκλα. Η πόλη έμεινε σχεδόν αμετάβλητη μέχρι το 1800, όταν μια ομάδα Γάλλων αρχαιολόγων άρχισε να μελετά την πόλη. Η Αγκόρ και τα περίχωρά της, που έχουν το μέγεθος του Λος Άντζελες και έχει αναγνωριστεί ως η μεγαλύτερη προβιομηχανική πόλη στον κόσμο και ο μόνιμος φημισμένος ναός θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό μνημείο που υπάρχει. Η ρωμαϊκή πόλη της Μπομπίας καταστράφηκε το 79 μετά Χριστόν όταν εξεράγει το ηφαίστειο Βεζούβιος, θάβοντας το σύνολο της πόλης κάτω από 60 πόδια τέφρας και βράχων. Στην πόλη εκτιμάται ότι ζούσαν περίπου 20.000 κάτοικοι και θεωρείται ένα από τα μέρη που προτιμούσε η ανώτερη τάξη της ρωμαϊκής κοινωνίας για τις διακοπές τους. Τα ερείπια της πόλης ανακαλύφθηκαν το 1748 από τους εργάτες που έχτιζαν στην περιοχή ένα παλάτι για τον βασιλιά της Νάπολης και από τότε στην Μπομπία γίνονται συνεχώς ανασκαφές από αρχαιολόγους. Κατά ειρωνικό τρόπο, η καταστροφή που προκλήθηκε από τον Βεζούβιο βοήθησε να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική δομή της πόλης μαζί με αμέτρητες τοιχογραφίες και κλιπτά, βοηθώντας τους σύγχρονους ιστορικούς να κατανοήσουν καλύτερα τη ζωή στην αρχαία Ρώμη. Αυτή η θρηλυκή πόλη έχει γίνει πηγή κερδοσκοπίας από τότε που ο πρώτος φιλόσοφος Πλάτων έγραψε για αυτήν το 360 π.Χ. Περιγράφεται από τον Πλάτωνα ως ένας προηγμένος πολιτισμός με τεράστια ναυτική δύναμη. Η Ατλάντης λέγεται ότι είχε κατακτήσει ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης πριν να βυθιστεί στη θάλασσα ως αποτέλεσμα κάποιας μορφής περιβαλλοντικής καταστροφής. Ενώ η ιστορία του Πλάτωνα θεωρείται από κάποιους ως λογοτεχνικό έργο, η ιδέα ότι ένας πολιτισμός βρισκόταν χρόνια μπροστά από την εποχή του τεχνολογικά κατέλαβε τη φαντασία των αμέτρητων συγγραφέων αλλά και τυχοδιοκτών με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές αποστολές που ξεκίνησαν για να αναζητήσουν την πόλη. Ίσως η πιο γνωστή περίπτωση είναι αυτή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Ναζί υποτίθεται ότι οργάνωσαν ένα ταξίδι στο Θιβέτ με την ελπίδα να βρουν απομεινάρια του πολιτισμού των Ατλάντων. Από όλες τις χαμένες πόλεις που έχουν βρεθεί και μελετηθεί, ίσως καμία δεν είναι πιο μυστηριώδης από το Μάτσου Πίτσου. Στην απομονωμένη περιοχή της κοιλάδας Σουρουμπάμπα στο Περού, αυτή η πόλη δεν είχε μελετηθεί από τους κατακτητές και είχε μείνει η άγνωστη ύπαρξή της μέχρι το 1911, όταν την ανακάλυψε ο Χίραμ Μπίγκμαν. Η πόλη χωρίζεται σε περιοχές και διαθέτει πάνω από 140 διαφορετικές δομές που οριοθετούνται από πέτρινους τοίχους. Λέγεται ότι χτίστηκε το 1400 από τους Ίνκας και εγκαταλείφθηκε μετά από περίπου 100 χρόνια, όταν ο πληθυσμός της άρχισε να αποδεκατίζεται από την ευλογιά που έφεραν μαζί τους οι Ευρωπαίοι. Υπήρξαν πολλές εικασίες όσον αφορά τη χρησιμότητα της πόλης, καθώς επίσης και γιατί οι Ίνκας επέλεξαν για την οικοδόμηση της πόλης μια τέτοια περίεργη θέση. Ορισμένοι είπαν ότι ήταν ένα είδος ιερού ναού, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Τέλος, να αναφέρουμε πως οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πρόκειται για προσωπική περιουσία του αυτοκράτορα των Ίνκας, Πατσακούτη, και η θέση επελέγει επειδή τα κοντινά βουνά ήταν σημαντικά για τη μυθολογία και την αστρολογία των Ίνκας.